Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Νοσολογίου, κ. Νίκο Καραπάνο, για την τιμή να μου αναθέσει να προλογίσω αυτή τη σημερινή εκδήλωση, με την οποία ολοκληρώνονται τα παιδιά ελευθέρια. Πριν από 192 χρόνια, ανήμερον των Χριστουγέννων, συνέβη στην πόλη μας ένα ιστορικό γεγονός που μέχρι σήμερα δεν του είχαμε δώσει τη θέση που του αρμόζει στην ιστορική μνήμη μας. Τότε, τα Χριστούγεννα του 1822, αποκρούστηκε η επίθεση των Τούρκων, η οποία εκδηλώθηκε την ώρα που οι πολιορκητές θεωρούσαν ότι οι χριστιανοί θα συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία. Ετούτες στις μέρες του Χριστού, αυτές που ακολουθούν τα Χριστούγεννα, απεφάσισε ο Δήμος της Ιεράς Πόλης Νοσολογίου, ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος, με αφορμή την επέτειο της λύσης της πρώτης πολιορκίας, να εορτάζονται κάθε χρόνο τα Ελευθέρια, η γιορτή της Ελευθερίας. Φέτος οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης χτυπήσαν πάλι χαρμόσυνα, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, και τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος της πόλης μας από τον Μητροπολίτη μας κ. Κοσμά. Ο Μητροπολίτης και ο Δήμαρχος απίθυναν μηνύματα που διαδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Μεσολόγιο θα γιορτάζει πλέον κάθε χρόνο τα Ελευθέρια, τη γιορτή της Ελευθερίας. Το Μεσολόγιο, η ιερή πόλη της Ελευθερίας, θα θυμίζει με άλλον ένα νέο θεσμό μαζί με τις εορτές της εξόδου, αυτό το μέγα ιδανικό. Σήμερα θα ζήσουμε μια συναυλία των Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου με κεντρικό θέμα τον ύμνο στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού σε μουσική του Νικολάου Μάτζαρη. Και ακόμη με 5 τραγούδια σε στίχους του άλλου εθνικού μας ποιητή του Μεσολογίτη, Κωστή Παλαμά. Τα πρώτα ελευθέρια πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ετωλοκαρνανίας και της Γέφυρας Γαρίλαος Τρικούπης και με την συνεργασία των συνεργατών του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεράσιμου Ρεπάσου, Γεράσιμου Κουτσαγγέλη και Γιώργου Παυλάκη. Παρότι είμαστε λίγοι, ζούμε στιγμές μοναδικές σήμερα. Και ζούμε στιγμές μοναδικές γιατί αυτές οι εκδηλώσεις μας φέρνουν μπρος τα θαύματα τα οποία έζησε αυτός ο τόπος, αυτό το Αρωνάκι. Πάντα διαβάζαμε τα τις πρώτες πολιορκίες, οξάζαμε το Θεό μας για το ότι έσωσε τον Μεσολόγιο του 1822, τη μέρα των Χριστουγέννων, μελετούσαμε τα της οικογένειας και της συμπεριφοράς και τα του ηρωισμού του Γιάννη Γούναρη και πραγματικά τα βλέπαμε σαν γεγονότα. Αυτές οι εκδηλώσεις μας δίνουν τη δυνατότητα πλέον να τα ζούμε καλύτερα, να τα φέρουμε εμπρός μας, να τα μελετούμε καλύτερα και να αναβαπτιζόμαστε μέσα σε όλες αυτές τις ηρωικές σελίδες. Ήταν καιρός. Γι' αυτό αφενός θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Δήμαρχο και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεσολογίου, γιατί απεφάσισαν και ήδη πραγματοποίησαν φέτος τα πρώτα ελευθέρια. Ήταν καιρός, είπα. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε εδώ. Ήταν η αρχή εφέτος. Να προχωρήσουμε. Αφού σήμερα απολαύσουμε και δεχτούμε μέσα μας το ειδικό ύμνο και πάρουμε αποφάσεις και αφού αναπτερωθούμε και αναζωπηρώσουμε το ειδικό φρόνημα μέσα μας, ας τελείσουμε από εδώ και πέρα. Όλοι μας να συστρατευτούμε και να βοηθήσουμε ώστε το Μεσολόγιο να μην μιλάει μόνο για τους ηρωισμούς, αλλά να αναβαπτίζονται οι Μεσολογίτες μέσα στους ηρωισμούς. Οι ίδιοι να παίρνουν και να διδάσκονται από τις αιρετές εκείνων των αγωνιστών. Να είμαστε κι εμείς έτοιμοι για ιδανικά, για αξίες, να αγωνιστούμε. Αλλά και να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας αυτές τις αξίες, τα ιδανικά μας, τη μνησία ιστορία μας.
και κυρίως να εμπεδώνουν την ελευθερία την οποία εκείνοι οι πιστοί χριστιανοί μεσολογίτες ζούσαν και την εδραίωσαν για να απολαμβάνουν εμείς σήμερα καθαρό αέρα. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ, πολύ περισσότερο χαιρόμαστε που είμαστε εμείς εδώ μαζί σας. Και για κάτι πολύ σημαντικό, εμείς ήρθαμε με αίσθημα, θα έλεγα, προσκυνητή σε αυτή τη τόσο σημαντική πόλη της Ελλάδας και για τα τόσα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί σε αυτή την πόλη που την ανέδειξαν και κατέστησαν μια ιερή πόλη. Η πρότασή μας σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να γίνει θεσμός η εκδηλώσεις με τίτλο Ελευθέρια αφορά την παρουσίαση δύο ποιητών για μία πόλη ιερή, όπως είναι το Μεσολόγγι, δύο εθνικών ποιητών που και τα τρία μαζί είναι κορυφές για το έθνο μας. Λόγια πολλά δεν έχω να πω, περισσότερα καθόλου. Ελπίζω να μιλήσει η εκδήλωσή μας και αυτά που έχουμε ετοιμάσει για αυτή την βραδιά. Ευχαριστώ. Σε περνάς και να σε
τρομάρα και φωνές και στεναγμοί παντού κλάψα, παντού αντάρα και παντού ξυπνήσα.